επέλεξε να κάνει μια στροφή και μετά από αρκετό καιρό επέλεξε να επιτεθεί και στον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Καραμαλή, κάτι που δεν είδαμε να κάνει όλο αυτό το διάστημα. Τι έχει γίνει, είναι δύσκολα τα πράγματα? Όχι, νομίζω είναι η αποτύπωση το πώς φτάσαμε στην διακεκαυμένη ζώνη των μνημονίων, πόσο ο μνημονιακός κανιβαλισμός από το 2010 και για 10 ολόκληρα χρόνια κατέβαλε τον λαό μας, όλους εμάς, πολίτες, με απολύσεις, με ανεργία, με κομμένους μισθούς, με κομμένες συντάξεις. Και νομίζω ότι η δήλωση Juncker έβαλε τα πράγματα στη θέση τους, λέγοντας ότι μας δίναν παραποιημένα στοιχεία για το που είχε φτάσει στο Θεό. Στο Θεό. Γιατί δεν τα λέγατε? Αυτή η επισήμανση έρχεται στην ώρα της και αποτυπώνει και διαμορφώνει το πλαίσιο. Ένα πλαίσιο που, αν θέλετε, οι ίδιοι οι πολίτες το αποκωδικοποιούν και σας δίνουν την απάντηση, κύριε Χασαπόπουλε. Με ρώτησε ένας φίλος, λέει, όταν πας εκεί στην εκπομπή, ρώτησε από την Καλαμαριά, ρώτησε τους, αφού ξέρατε πώς να μας σώσετε, γιατί μας χρεοκοπήσατε? Που είναι συμπυκνώνει, αφού ξέρατε. Ποιος να ρωτήσετε? Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Αφού ξέρατε. Και τώρα περιγράφει ο αρχηγός Κυριάκος αυτό την εκδρομή στο Σούνιο, αυτό το love boat. Θέλουμε καλούς εργοδότες, θέλουμε καλούς μισθούς. Τον Καραμαλή, γιατί θέλουμε καλή ανάπτυξη. Αυτό που είναι εγώ. Η συνέχεια του Καραμαλή. Που είναι η συνέχεια του Καραμαλή που ήρθε προχθές, αλλά δεν μίλησε για όλα αυτά στην Θεσσαλονίκη. Αφού ξέρατε πώς να μας σώσετε. Και έτσι λέτε σήμερα, ισχυρίζεστε ότι ξέρετε πώς να μας σώσετε. Τότε γιατί εσείς οι ίδιοι μας χρεοκοπήσατε? Μας λέτε για ανάπτυξη, για καλούς μισθούς, για καλούς εργοδότες, ένα ροσινεφάκι. Το ερώτημα είναι όλα αυτά πώς αποτυπώνται και πώς εξειδικεύονται. Και το σημαντικό είναι ότι ήδη σιγά σιγά, κύριε Χασαπομπλή, κύριε Σαραντάκο, αποφλοιώνεται και απογυμνώνεται. Αυτό που λέγαν άμεσες φοροελαφρύνσεις, ο αρχηγός Κυριάκος λέει τώρα στο βάθος τετραετίας, λέει μετά το 2022 που αποκάλυψε ο κύριος Σταϊκούρας. Η δικιά σας τετραετία κρίνεται τώρα. Δεν κρίνεται η τετραετία του Κυριάκου. Όχι μόνο, κρίνεται και συγκρίνεται. Σωστά το επισημαίνετε, αλλά δεν είναι το αποκλειστικό μέγεθος. Κρίνεται και συγκρίνεται. Δηλαδή, τι παραλάβαμε το 2014, 1,9 δις στο δημόσιο ταμείο δεν είχε να πληρώσει μισθούς και συντάξεις, και τι παραδίδουμε στην οποιαδήποτε κυβέρνηση αποφασίσει ο κυρίαρχος ελληνικός λαός. Μα δεν είναι μια βάλατε πολλά θέματα. Ναι, ένα σημείο, αλλά πρέπει αυτό να το ξέρουμε. Και θέλω να το πω και να κλείσω με αυτό, ναι, ναι. Αν μου επιτρέπετε. Ναι, ναι. Η επόμενη μέρα με τον Κυριάκο δεν θα είναι μέρα. Θα είναι η επόμενη νύχτα. Βαθιά, βαριά, με πηχτό σκοτάδι. Με απολύσεις, με κομμένους μισθούς και συντάξεις, με παιδεία και υγεία στον αυτόματο ιδιωτικό πιλότο. Έχεις, πληρώνεις. Δεν έχεις, κοιτάς τους άλλους που έχουν. Καλώς. Πανταλυρικός, κύριε Γιουλέκα. Το πλοίο της αγάπης μας ταξιδεύεται, όπως ακούσατε. Εκδρομή στο Σούνιο, είπατε και το Love Boat. Αλλά όλα είναι ένα πυκνό σκοτάδι, από ό,τι καταλαβαίνω. Σαραντάκο, εγώ θέλω να γυρίσω λίγο το ημερολόγιο. Ο κύριος Τεντεφλίδης αναφερόταν στο 2015. Να του θυμίσω ότι τελειώνει το 19 σε 5 μήνες. 4,5 χρόνια κυβερνά ο Αλέξης Τσίπρας. Ξέρετε, ο άνθρωπος θα καταργούσε με ένα νόμο έμφυα, μνημόνια, θα διπλασίαζε μισθούς, συντάξεις, θα χόρευε νταούλια, θα χόρευαν οι αγορές στο ρυθμό το δικό μας. Και βεβαίως, βλέπαμε προηγουμένως την κυρία Μέρκελ, ο άνθρωπος τους έδιωχνε όλους. Go back, Madame Merkel κτλ. 4,5 χρόνια. Και σήμερα, τόση απελπισία πια, που το μόνο που κάνουν ασχολούνται με το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν έχω ακούσει ο ΣΥΡΙΖΑ σας λέει να λέει τι θα κάνει την επόμενη μέρα. Σας λέει όμως ότι εσείς έχετε ένα κρυφό πρόγραμμα. Τρίτη μέρα η Αυγή σήμερα, λέει για το ασφαλιστικό, ωραία, που θα φέρετε από την πίσω πόρτα. Εγώ θα ήθελα να ξέρω το εξής. Δικό τους πρόγραμμα έχουν? Ορίστε. Ή έχουν πετάξει ουσιαστικά όλο το πρόγραμμα? Ναι, κύριε Τριανταφυλλίδη, ναι, σας παρακαλώ να ολοκληρώσω. Μετά διαβάστε το. Να, θα σας κρατήσουμε εδώ, διαβάστε ένα-ένα. Αλλά τώρα αφήστε λίγο να μιλήσω. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έχει και μπλε το πρόγραμμα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν έχω ολοκληρώσει. Το μπλε της ελληνικής σημαίας. Λέω λοιπόν, μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι το βράδυ των ευρωεκλογών είδαμε τον πρωθυπουργό της χώρας, τον Αλέξη Τσίπρα, να κουνάει το δάχτυλο στους Έλληνες πολίτες. Είναι φοβερό αυτό. Δηλαδή η αλαζονία και η ήηση στο μέγιστο βαθμό, και να τους λέει περίπου ότι ξέρετε, εσείς φταίτε για αυτό που έγινε. Δεν καταλάβατε το καλό που σας κάνουμε. Το ίδιο έγινε και όταν ξεπούλησαν τη Μακεδονία με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Mm. Ήταν όλοι οι ακραίοι στα συλλαλητήρια, ήταν όλοι οι περιθωριακοί στα συλλαλητήρια, εκατοντάδες χιλιάδες λαού. Έτσι, ήταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν, τους χαρίζαμε στη Χρυσή Αυγή, στους ακραίους κτλ. Και από εκεί και πέρα έρχονται σήμερα να μας πούνε τι.
ότι ο Κυριάκος έχει ένα πρόγραμμα που μυρίζει αίμα. Ακούστε, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, συγγνώμη, τίποτα δεν διδάχθηκαν από το βράδυ των ευρωεκλογών. Ο λαός τους γύρισε την πλάτη. Γιατί? Πολύ απλά. Γιατί κάνανε την κολοτούμπα της ζωής τους, γιατί υποσχέθηκαν τα πάντα και κάνανε ακριβώς τα αντίθετα. Δηλαδή, γιατί κόψαν επιδόματα, γιατί κόψαν αναπηρικά επιδόματα, γιατί κόψαν συντάξεις κυρίας, γιατί περίπου 200.000 ταξιούχοι περιμένουν να πάρουν τη σύνταξη και δεν την παίρνουν. Πάντως, γιατί ο νόμος Κατρούγκαλου στραγγάλισε τα δικαιώματα. Κύριε Γιουλέκα, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι και εσείς δεν έχετε διαβεβαιώσει τον κόσμο ότι δεν θα περικοπούν συντάξεις και επιδόματα. Κύριε Χασαπόπουλε, το έχουμε εξηγήσει με κάθε ευκαιρία. Ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης το έχει πει και το λέει συνεχώς ότι δεν πρόκειται να θίγουν όλα αυτά. Το έχουμε πει. Αλλά πέρα από αυτό, εγώ σας λέω το εξής. Πόσο πιστικός μπορεί να είναι κανείς όταν κυβερνάει 4 χρόνια και έρχονται τώρα να ψελίσουν, αφού το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία. Προφανώς έχουν πάρει απόφαση ότι οι ίδιοι σίγουρα είναι απερχόμενοι, γιατί αλλιώς δεν εξηγείται αυτή η περίεργη στάση τους. Αλλά τώρα ξαφνικά βλέπω με μια έτσι, επιτρέψτε μου πολιτικά το λέω, ξεδιάντροπη στάση, να έρχονται και να λένε θα κάνουμε 500.000 θέσεις εργασίας. Και ρωτώ, 4,5 χρόνια γιατί δεν τα κάνανε. Τώρα έρχονται με πράξη, με ποινική, με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, δηλαδή πράξεις, οι οποίες έλεγε ο κύριος Βούτσης ότι η ποινική είναι χουντικής επινοήσεως και είναι αδιανόητο μια κυβέρνηση να έρθει με ποινική να νομοθετεί. Και έρχονται χθες, άρον-άρον, να πούνε τι. Ότι ξέρετε, θα περάσουμε τώρα ρυθμίσεις για τις 120 δόσεις να τους πληροφορήσουμε. Δεν έχουμε... κακό αυτό που έκαναν. Όχι, που καθόλου. Και κύριε Σαρακό, όχι, όχι. Έχουμε άλλη μια εβδομάδα. Ναι, εγώ θα έλεγα τον κύριο αυτό. Πρωθυπουργό το Σάββατο 6 Ιουλίου παραμονές. Φωνάζατε ότι δεν έχει υποσχεθεί. Και Γιουλέκα, να το βάλει σε ένα πακέτο να το υποσχεθεί κι αυτό. Δεν είναι κακό αυτό που κάνανε. Βάλανε τις επιχειρήσεις μέσα. Ξέρετε, επειδή παραμονές των ευρωεκλογών δώσανε, θυμάστε, τα 50 συνταξιούχους, προκαταβολή της συντάξης του Ιουνίου, δίνανε την περίφημη 13η σύνταξη. Και όταν πήγαιναν συνταξιούχοι να δουν, βλέπαν τα επιδόματα και σου λέει: μη μας κοροϊδεύεις πάντως. Μη μας κοροϊδεύεις. Βεβαίως τα ψηφίσαμε. Και σας έχουμε πει, κύριε Σαραντάκο, κύριε Χασαπόπουλε, ό,τι υπάρχει και είναι προς όφελος του λαού, φυσικά θα μείνει. Η κοροϊδία θα φύγει. Αυτός ο εμπεγμός απέναντι στον ελληνικό λαό, τον Σιριζανέλ, δεν μπορεί να συνεχίζεται. Γι' αυτό και πήρανε την απάντηση από τον κόσμο που τους γύρισε την πλάτη. Και βλέπετε και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Από το δείγμα που έχουμε από τις ευρωεκλογές. Ήταν συντριπτικά. Η Νέα Δημοκρατία προηγείται στους δημοσίους υπαλλήλους, προηγείται στους συνταξιούχους, προηγείται στις νέες ηλικίες. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν κοροϊδεύει. Και ένα δεύτερο γύρο δεν έχουμε περιορίσει. Τουλάχιστον δεν μπορεί να το κοροϊδεύει 4,5 χρόνια. Είναι να απαντήσω. Ελάτε, κύριε... Όχι τώρα, κύριε Τενταφλίδη. Ελάτε, κύριε Βλάχο. Κύριε Χασαπόπουλε, ο νεοκαραμαλισμός και ο τσιπρισμός σήμερα συμφωνούν και ουσιαστικά λένε στον ελληνικό λαό ότι αυτά που είπε ο Γιούνκερ και ο Μπαρόζο πριν λίγους μήνες είναι τελικά η δικαίωση του Πασόκ. Τι μας λένε εδώ οι αγαπητοί συνομιλητές? Ότι πριν 10 χρόνια τελικά έφταιγε και ο Καραμαλής για την παραποίηση των στοιχείων και προφανώς έκανε και η Ευρώπη τα στραβά μάτια στα 4 χρόνια της διακυβέρνησης του Καραμαλή. Ποιος είναι? Ο νεοκαραμαλισμός είναι αυτός που κρύφτηκε στην κυβέρνηση του Αλέξη του Τσίπρα. Είναι αυτοί που λειτουργήσαν ως εκτελεστικός βραχίωνας μέσα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης για να εξοντώσουν τους πολιτικούς τους αντιπάλους. Ποιοι είναι αυτοί? Κύριε Βλάχο, τώρα μιλάμε αυτοί... κάποιος που κάπου. Τι κάποιος? Μιλάμε για την ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Κύριε Χαραγκίου, λέτε. Μιλάμε για την ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αλλά μιλάμε και για άλλα στελέχη τα οποία βρήκαν καταφύγιο. Είναι όλοι αυτοί που προσπάθησαν να ξαναγράψουν το αφήγημα ότι την κρίση την έφερε το μνημόνιο και όχι δικές τους άδικες πολιτικές. Και θέλω να θυμίσω, γιατί δεν έχουμε πάθει όλοι λοβοτομή σε αυτή τη χώρα, ότι η Νέα Δημοκρατία, αυτή την περιβόητη τετραετία, πενταετία Καραμαλή, ήταν αυτή η οποία κατήργησε το ΑΣΕΠ με την προφορική συνέντευξη για να βολέψει τα γαλάζια παιδιά. Είναι αυτοί που κατήργησαν τα αντικειμενικά κριτήρια για να βοηθήσουν τους δικούς τους χορηγούς να γλιτώσουν φόρους και να καταρρεύσουν τα δημόσια έσοδα. Και είναι και αυτοί οι οποίοι κατέβασαν τους φορολογικούς συντελεστές δήθεν για να φέρουν επενδύσεις από το εξωτερικό. Με αποτέλεσμα, όχι μόνο επενδύσεις δεν ήρθαν, αλλά κατέρευσε και ο φορολογικός μηχανισμός της χώρας. Δεν πήγαμε λοιπόν τυχαία στο μνημόνιο. Και έρχονται λοιπόν 10 χρόνια μετά, με συγχωρείτε, ανοίγοντας και οι δύο δρόμο. Μέσα από την επόμενη Βουλή, όπου άλλαξαν το Σύνταγμα, θα αλλάξουν το Σύνταγμα για να εκλέγει το πρόεδρος της Δημοκρατίας με 151 ψήφους. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, κύριε Σαραντάκο? Ότι ανοίγουν το δρόμο για τον Κώστα τον Καραμαλή. Αυτό κάνουν και οι δύο. Γι' αυτό και αυτός ο διάλογος που βλέπετε σήμερα είναι υποκριτικός, γιατί τελικά τους ενώνει. Τους ενώνει η επίθεση και η μη αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας. Η οποία αλήθεια λέει ότι το Πασόκ έβαλε πλάτη. Το Πασόκ έβαλε το κόμμα κάτω από τη χώρα, αυτοκρατηριά.
χρειάστηκε για να σωθεί η χώρα. Και αν με ρωτήσετε, το ίδιο θα κάνουμε και στο μέλλον. Πάντως, είμαστε μια παράταξη ευθύνη. Να απαντήσω αν λεφτά υπήρχαν, αν κάνατε τη δουλειά σα, κύριε Γκιουλέκα. Εάν φτιάνατε το κεφάλαιο. Αν δεν κάνατε χαριστικέ ρυθμίσει στα παιδιά σα και δεν βάζατε εκατοντάδε χιλιάδε κόσμο στο δημόσιο. Αν δεν είχατε τα πατοπέδια και δεν κλείνατε τη βουλή του αυτή είναι η παρακαταθήκη τη παράταξη. Όταν να μιλάτε όλοι μαζί. Και αν κύριε Χασαπόπουλε, για να κλείσω. Αν κύριε Χασαπόπουλε έβγαινε η Φόφη Γεννηματά να μιλήσει και να απειλήσει τον ελληνικό λαό ότι θα πάμε σε εκλογές το 15 Αύγουστο, πείτε μου τι θα λέγανε όλοι σήμερα. Ο κύριος Μητσοτάκης δίνει ρεσιτάλ ανευθυνότητας. Όταν απειλεί τον ελληνικό λαό ότι θα πάμε σε εκλογές το 15 Αύγουστο, όταν ουσιαστικά ανοίγει το δρόμο για τον κύριο Καραμαλή, όταν ουσιαστικά χαρίζει στον κύριο Τσίπρα όλες τις ευθύνες της τετραετίας, αναβαπτίζοντας τον κύριο Καραμαλή και δίνοντας του βήμα στη Θεσσαλονίκη ουσιαστικά να μην πει τίποτα για τα 10 χρόνια απουσίας του, ας αναρωτηθούμε όλοι τελικά εάν ψηφίζοντας Τσίπρα ή Μητσοτάκη σε επόμενες εκλογές θα επανεμφανιστεί από το παράθυρο Κώστας ο Καραμαλής. Σε ποια θέση? Στη θέση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, αλλά και όχι μόνο. Δεν είναι και θέση πάντως εκτελεστικού προσώπου. Μα, τώρα μας μην κρυβόμαστε. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο βασίζεται σε μια συμφωνία 3-4 οικογενειών. Οι του κυρίου Καραμαλή θα επανεμφανιστούν στην κυβέρνηση Μητσοτάκη ως υπουργοί, να μην έχετε καμία αμφιβολία. Σας το πρόβλημα είναι επειδή θα κάνει παρακαλώ, ο Καραμαλής, παρακαλώ θα πρέπει χώρα, να απαντήσω. Συγγνώμη για να παρακαλώ πρέπει να απαντήσω. Όχι, όχι, όχι. Με τη σειρά μας. Κύριε Χατζαπόπουλε. Απαντήστε, κύριε Τρανταφυλλίδη. Επιτρέψτε να συντονίσουμε εμείς. Επειδή σας ευχαριστώ, κύριε Χατζαπόπουλε, που μου δίνετε το λόγο. Υπάρχει περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ, ένα λεπτό για να μην κάνουμε δοβουλή. Δεν είμαστε σε όλα τα σημεία. Υπάρχει περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσει τον Καραμαλή για πρόεδρο Δημοκρατίας? Τώρα, αυτές είναι οι υποθέσεις εργασίας οι οποίες αναμένεται να εγγράφονται στο μέλλον. Εμείς έχουμε δηλώσει. Εμείς έχουμε δηλώσει ότι ο παρόν πρόεδρος Δημοκρατίας, ο Προκόπης Παυλόπουλος, εκπληρώνει άψογα τα καθήκοντά του και θα είναι η πρότασή μας στην επόμενη Βουλή. Δηλαδή, αν έχουμε υποψηφίους. Αυτό ισχύει ως δήλωση του πρόεδρου. Κοιτάξτε. Κύριε Τρανταφυλλίδη, ένα λεπτό, ακούστε μια στιγμή. Όχι, δεν θέλω να κάνω όμως πολιτικό ρεπορτάζ και παρασκήνιο. Θέλω να πάμε σε αυτό που απασχολούν τους πολίτες. Εάν η Νέα Δημοκρατία προτείνει τον κύριο Καραμαλή, θα προτείνετε Παυλόπουλο? Αν είπατε. Το εάν διαμορφώνει, το σφύρανε και δεν φύτρωσε. Θα το δούμε και θα το απαντήσουμε την ώρα του και όταν πρέπει. Θέλω όμως, επειδή εδώ, και ευχαριστώ πολύ τους πολίτες Θεσσαλονίκης που μου έκαναν την τιμή να τους εκπροσωπώ στο Εθνικό Κοινοβούλιο και ξαναζητώ την στήριξή τους, βγάζοντας αυτό εδώ το φυλάδιο που είναι προσωπικός μου απολογισμός στο πλαίσιο της προεκλογικής καμπάνιας συζήτησης, όπου πρέπει να προσδιορίζεται και ο ρόλος του βουλευτή μέσα σε μια συλλογικότητα, δηλαδή ακριβώς ποιες είναι οι πρωτοβουλίες, οι προτάσεις, οι επίκαιρες ερωτήσεις, γιατί οι μισοί και παραπάνω συνάδελφοί μας που χαμογελάστε, κύριε Χατζαπόπουλε, δεν πήραν ποτέ το λόγο να μιλήσουν. Γι' αυτό είμαστε βουλευτές της Α Θεσσαλονίκης, της Ξάνθης, της Λακωνίας κλπ. Έρχομαι όμως τώρα σε αυτά τα δύο. Δεν σας διέκοψα. Μην ασχημονείτε. Ένα. Ανάσα. Ανάσα. Στους ακατάσχετους λογαριασμούς ανακοινώθηκε χθες και όπως ξέρετε η πράξη νομοθετικού περιεχομένου έρχονται μετά από 40 μέρες στην Βουλή για επικύρωση. Το ίδιο και για τις 120 δόσεις όπου εντάσσονται και οι επιχειρήσεις. Και ανάσα αυτή φαίνεται στην πράξη. Είναι αυτό που είπε ο κύριος Βρούτσης ότι είναι η ιστορία και η διαδικασία που υπονομεύει την εθνική οικονομία. Να τι κάναμε για την μεσαία τάξη. Λέτε, τι δηλαδή, 120 δόσεις, πλατφόρμα εξωδικαστικού συμβασμού, κατάργηση του μέτρου της προσωποκράτησης. Δεν ακούτε όμως. Έρχομαι όμως. Δεν ακούτε. Οι συντάξεις κυρίας τις ψηφίσατε? Τις ψηφίσαμε. Γιατί δεν τις δίνετε? Τις ψηφίσαμε. Γιατί δεν τις δίνετε? Και μα αφού προέκυψαν εκλογές, είναι λάθος ο νόμος, κύριε. Ανέστηλαν τις διοικητικές διαδικασίες. Και αυτό θα γίνει. Είναι λάθος ο νόμος. Και αυτό θα γίνει. Αν είναι. Μιλάμε λόγια τώρα. Υποσχεθήκατε στις κύρες. Αν με επιτρέπετε όμως. Κύριε Χατζαπόπουλε, μία δυνατότητα μου δίνετε σε μία εκπομπή να εκφράσω άποψη. Είπε όχι. Απαντώ. Δεν είναι καθόλου μονόλογος. Αντιλέγω στα επιχειρήματα των δύο συναδέλφων υποψηφίων των άλλων κομμάτων. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είπε βαριά κουβέντα ο Κώστας Γκουλέκας ότι προδώσαμε, πουλήσαμε ότι κλπ. Εδώ είναι το μέγεθος της απάτης, της πατριδοκαπηλείας από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Διαβάζω. Κώστας Γκουλέκας, θα ακυρώσουμε την επέσκητη συμφωνία 18 Ιουνίου του 2018. Ένα χρόνο μετά,
πριν από μερικές μέρες, Γιώργος Κουμουτσάκος. Δεν θα υπάρξει μονομερής καταγγελία της συμφωνίας των Πρεσπών. Αν εθετήσουμε τις Πρέσπες, θα μπορούσε να οδηγήσει στο Μακεδονία σκέτο. Ακούτε, Μακεδόνες και Μακεδόνισες. Αυτοί που πουλούσαν αγάπη και ευαισθησία για την πατρίδα, πριν από ένα χρόνο, ακριβώς μετά από ένα χρόνο, έρχονται και Κουμουτσάκος και Άγγελος Συρίγος. Δέστε τι λέει ο κύριος Συρίγος στο News 247. Ως προς τη συμφωνία των Πρεσπών, αυτό που θα κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αν ο ελληνικός λαός της δώσει την εξουσία, είναι να παρακολουθεί στενά ότι οι γείτονες τηρούν όλα τα άρθρα όπως πρέπει και επιβάλλεται. Δηλαδή θα παρακολουθούν, όπως λέει ο κύριος Συρίγος και ο κύριος Κουμουτσάκος, την υλοποίηση μιας προδοτικής συμφωνίας, όπως έλεγαν ένα χρόνο πριν. Βοήθησε μας λίγο. Και κλείνω. Αν ενοχλεί η άποψή μου και λοιπά, κλείνω όμως. Αν με επιτρέπετε, κλείνω. Όπως είχα πει σε αυτήν εδώ την εκπομπή, Ιορδάνη Χατσαπόπουλε, Γιάννη Σαραντάκο, καρφί δεν τους καίγεται για το μακεδονικό. Ρεσάλτο στην εξουσία και στην κουτάλα θέλουν να κάνουν. Ωραία. Και αυτό αποτυπώνεται με τα δικά τους λόγια. Το θα ακυρώσουμε την επέσκητη συμφωνία έγινε θα την παρακολουθούμε στενά πώς υλοποιείται. Θεσσαλονικοί και Μακεδόνες, κρίντε τους. Ωραία. Έχει, κύριε Γιουλέκα, πολύ σύντομα. Κύριε Γιουλέκα, ένα λεπτό. Έχεις γίνει πάρα πολύ ωραίο στην τηλεόραση. Ειλικρινά θέλω να σου πω συγχαρητήρια ως συνάδελφος. Ο Λαβύριθος, αγαπητέ Κατσαπόπουλε. Γιατί να παρακαλέσω να πάρουμε το λόγο, δεν θα καταλάβουμε. Με έναν ειρωνικό τόνο, ο Λαβύριθος της ΕΡΤΡΙΑ είχε τετραπλάσια τηλεθέαση από το μέσο όρο των κρατικών καναλιών. Αγαπητέ Ιωάννη. Είναι έτσι. Βελτιώθηκες ο Λαβύριθος. Βελτιώθηκες πάρα πολύ. Εγώ δεν είμαι εγώ. Εγώ είμαι η πολίτη της Θεσσαλονίκης. Για να προλάβουμε. Ναι, κύριε Γιουλέκα. Επειδή ετοιμαζόμαστε να κάνουμε. Θα προτείνετε τον κύριο Καραμαλή για πρόεδρο Δημοκρατίας για να το λήξουμε αυτό και μετά είναι δυνατόν να μιλάμε τώρα, έχοντας τον Προκόπη Παυλόπουλο πρόεδρο Δημοκρατίας, τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία το Φεβρουάριο. Θα φτάσουμε το καλό εκεί. Δεν το αποκλείετε. Και τότε θα το συζητήσουμε στο όργο. Όχι, μα θα φτάσουμε το καλό. Τι ας πω τώρα, θα σας πω ποιο θα προτείνουμε προσδοκού. Αλλά ξέρετε, επειδή άκουσα ότι η Νέα Δημοκρατία θα κάνει ρεσάλτο στην εξουσία. Ναι, ναι, η Τασία Χριστοδουλοπούλου, ο κύριος Βούτσης και οι υπόλοιποι διόριζαν τους συγγενείς τους τώρα, μια εβδομάδα πριν, να προλάβουν μην έρθει η Νέα Δημοκρατία και δεν προλάβουν να τους κάνουν. Γιους, κόρες, συγγενείς, φίλους, τους διόριζαν τώρα, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, παλιά κουλούρια λεσάμι. Όχι, ο κύριε Τεφιλίδη, τώρα ακούτε εμένα. Μέχρι τώρα άκουγα εγώ εσάς. Μακεδονία. Τσούζι υπογραφή των Πρεσπών του ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Γιατί τις ψήφισαν και την υπέγραψαν αυτή την υπογραφή με την οποία αναγνώρισαν, Μακεδόνες και μακεδονική γλώσσα πάνω από τα βόρεια σύνορα. Καταγγείλτε την. Ας πάνε λοιπόν στους Μακεδόνες. Πήγαμε. Στη Θεσσαλονίκη. Αλέξανδρε. Λοιπόν, ακούστε, δεν μπορεί να απαντάς σε κάθε λέξη. Ό,τι και να κάνετε, ξεπουλήσατε τη Μακεδονία. Τώρα τρέχετε και δεν φτάνετε γιατί σας κυνηγούν οι Μακεδόνες και οι Έλληνες. Θα εισπράξετε την απάντηση όπως την εισπράξατε στις ευρωεκλογές. Θα την εισπράξετε και στις εθνικές εκλογές. Πάμε λίγο γρήγορα μόνο για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε. Επειδή άκουσα πολύ γρήγορα για τα στοιχεία αυτά και τα λοιπά, δεν θα σας πω τίποτα. Μόνο τα στοιχεία της ΑΔΑΕ, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. 2018. Αλέξης Τσίπρας Πρωθυπουργός, ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ Κυβέρνηση. 1 εκατομμύριο τραπεζικοί λογαριασμοί υπέστησαν κατασχέσεις. 1,5 περίπου εκατομμύριο